τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στον κλάδο των φαρμακοποιών θα τεθούν επιτάπητο στη συνάντηση που θα επιδιώξουν με τον Υπουργό Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή, οι φαρμακοποιοί της χώρας. Θα επιδιώξουμε συνάντηση και ήδη το έχουμε κάνει μία φορά. Έτσι, σε μία ας πούμε, χωρίς ας πούμε, προγραμματισμό συνάντηση, αυτόρμητη συνάντηση που έγινε. Υπόθηκαν μερικά πράγματα, όπως σας είπα, και το ωράριο. Εκείνο το οποίο είναι θετικό είναι ότι έχει δεσμευτεί σε ορισμένα θέματα, όπως παραδείγματος χάρη το ωράριο. Το οποίο τουλάχιστον, ας πούμε, πιστεύω ότι θα γίνει πάλι, θα πάψει να υπάρχει απελευθέρωση ωραρίου, ή τουλάχιστον αυτή θα είναι η αίτηση που θα κάνουμε εμείς στον κύριο Κουρουμπλή, και να υπάρχει πάλι ένα ωράριο ανθρώπινο, το οποίο να μπορεί, ας πούμε, οι εργαζόμενοι να το τηρήσουν χωρίς παρεκκλήσεις και χωρίς ταλαιπωρίες. Και το οποίο, ας πούμε, θα μπορέσει να κρατήσει πάλι τα μικρά φαρμακεία στη ζωή. Πολλά άλλα θεσμικά θέματα τα οποία θα ζητήσουμε μαζί, γιατί ακόμα στην ουσία δεν μπορείς να κάνεις προγραμματικές δηλώσεις. Δηλαδή, ακόμα υπάρχει ένα κενό εξουσία στην ουσία, με την έννοια ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την Τρόικα, το οποίο δεν έχει λυθεί ακόμα. Τα αποτελέσματα των προηγούμενων υπουργών ήταν η πλήρης διάλυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας, το κλείσιμο μεγάλου ποσοστού εξ αυτών, τη μείωση της απασχόλησης, την εξαφάνιση της ρευστότητας, την αύξηση της ανεργίας και τη στέρηση πόρων στο ασφαλιστικό σύστημα, αναφέρουν οι φαρμακοποιοί στις δηλώσεις τους. Παραδείγματος, ο τελευταίος νόμος ο οποίος έγινε είναι απαράδεκτος. Πάνω στο τελευταίο νόμο, λοιπόν, τον οποίο έχει υπογράψει η προηγούμενη κυβέρνηση. Λοιπόν, το νόμο ο οποίος, ας πούμε, επιτρέπει ένας φαρμακοποιός να κάνει αλυσίδες φαρμακείων, το οποίο, ας πούμε, να γίνει σε κατάστημα 5 τετραγωνικών φαρμακείων, η ελεύθερη μεταφορά από δεξιά των φαρμακείων να μπορεί να πηγαίνει δίπλα στον άλλον, να μπορεί, ας πούμε, μέσα στο φαρμακείο ο φαρμακοποιός να κάνει καταστήματα τα οποία να πουλάνε διαφορετικά είδη, μέσα στα σούπερ μάρκετ να υπάρχουν φαρμακεία, δηλαδή ένα τουρλού το οποίο έχει πιάσει όλα τα θέματα που υπάρχουν στο εξωτερικό και τα έχει βάλει μέσα σε ένα κακογραμμένο νόμο. Οι ίδιοι υποστηρίζουν πως κίνητρα επίσης πρέπει να δοθούν στη διακίνηση των γενοσύμων, των μη συνταγορευόμενων φαρμάκων και των φαρμάκων υψηλού κόστους. Μόνο έτσι μπορούν να επιβιώσουν οι μικροεπιχειρήσεις φαρμακείων στο δύσκολο και ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον που επέβαλε η Τρόικα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αναφέρουν οι ίδιοι. Ο στόχος είναι το φαρμακείο της γειτονιάς να παραμείνει. Αυτό ακριβώς ήθελα να σας πω, ότι για μας και για μας είναι στόχος, φαντάζομαι και για την κοινωνία είναι στόχος, γιατί τόσο τα φαρμακεία της επαρχίας που κάνουν και αυτά ένα μεγάλο έργο, όσο και τα φαρμακεία της γειτονιάς χρειάζονται. Και δεύτερον, δεν πρέπει να μείνουν μόνο οι μεγάλοι, ας μείνουν και οι μικροί, δεν χάθηκε ο κόσμος.